πάντα για την τιμή και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον πρόσωπό μου να με καλείτε κάθε τόσο να μιλάω μαζί σας. Ο λόγος που επιλέξαμε πρώτον αυτόν τον χώρο, εντάξει, είναι διότι θέλουμε έστω μία από τις πολλές δράσεις σας να μην είναι καθαρά επιστημονικά δομημένες και στημένες. Να είναι πιο πολύ έτσι ένα ομαδικό, φιλικό, χαλαρό περιβάλλον, γιατί εγώ δεν θα σας μιλήσω για κάτι που είναι πιο ιατρικό, εγώ θα μιλήσω στους ανθρώπους, σε εσάς. Και γι' αυτό επιλέξαμε λίγο αυτό το χώρο. Θα προσπαθήσω να κοιτάω και εδώ, γιατί παίζεται. Αυτό είναι το σημαντικό έτσι να σας εξηγήσουμε γιατί επιλέξαμε αυτό το χώρο. Γιατί είναι πάντα ζεστός, το γνωρίζουμε όλοι, είναι φιλικός. Είναι σαν ένα μεγάλο, ας το πω έτσι, καφενείο γυναικών σήμερα. Βέβαια, έχουμε και τους άντρες μαζί μας και τους ευχαριστούμε. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ένα δικό μου μήνυμα. Είμαι από τα άτομα που καλέστηκα μεταξύ πολλών άλλων ατόμων εδώ μέσα από τα πρώτα χρόνια του Συλλόγου και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και θα σας πω γιατί. Για δύο λόγους. Ένα, γιατί συνεχίζουμε να είμαστε εδώ και παλεύουμε και συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στους φίλους μας και συνανθρώπους. Το δεύτερο είναι γιατί η εμπειρία μου από πολλούς συλλόγους, όταν είσαι εθελοντής και δεν ζητάς και θύματα ή δεν ζητάς και ανταλλάγματα, παραμένεις σε συλλόγους για πολλά χρόνια. Και είμαι τυχερή που έχω μια τέτοια έτσι ύπαρξη σε πολλούς συλλόγους σημαντικούς. Είναι ότι οι σύλλογοι να έχουν ζωή, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται, όπως λέει το θέμα μας, να δώσει ο ένας και η μία το χέρι στην άλλη και χρειάζεται ενέργεια. Ένας σύλλογος δεν μπορεί να κρατηθεί μόνο γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να υπάρχουν. Ένας σύλλογος θα είναι όρθιος, θα είναι παραγωγικός και θα προσφέρει κάτι σημαντικό μόνο όταν ο κάθε ένας μπορεί έστω μία μελωνιά να βάλει στο κάτω. Αυτό θέλω να το πω γιατί έχω πολλά χρόνια μαζί με τον σύλλογο και χαίρομαι πάρα πολύ που κάθε χρόνο οι δράσεις σας είναι συλλογικά μεγαλύτερες, ποιοτικά πολύ πιο σε ανώτερο επίπεδο και ελπίζουμε ότι αυτό προσφέρει και κάτι πρακτικό σε εσάς και στις οικογένειες. Ευχαριστώ για αυτά τα δύο μηνύματα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Όταν συζητήσαμε με μέλη του Δέλτα Σίγματος και για μένα πάντα εκφράζουν όλα τα μέλη τα άτομα που είναι στα διοικητικά συμβούλια. Μιλήσαμε για τρία θέματα. Τι θα μπορούσαμε να καλύψουμε φέτος. Ποιο θα μπορούσε να είναι πρακτικά, βοηθητικό, αλλά να περιέχει και ένα ουσιαστικό μήνυμα. Παίξαμε κάποιες ιδέες στο τραπέζι. Ρώτησα εγώ ποιες είναι οι ανάγκες σας, αυτές που εκφράζετε καθημερινά στις συναντήσεις σας και μεταξύ σας συζητήσεις. Και βέβαια είδαμε και τι μπορεί να είναι το μήνυμα που θα περάσει σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να δούμε λίγο και μελλοντικά, τα μέλη της οικογένειας, για να σας βοηθήσει πρακτικά. Ελπίζω αυτό να τα καταδώσω να κάνω στο τέλος. Ψάχνοντας μέσα στον παγκόσμιο χάρτη το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο αυτό τον μήνα, ποια είναι τα μηνύματα και τα συνθήματα, πέσαμε μέσα σε αυτό που επιλέξαμε. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο το θέμα το ιατρικό κομμάτι, αλλά καταγράφεται και παρατηρούνται τα τελευταία 10 χρόνια και κάτι με έλλειψη στο κομμάτι από τη θεραπεία και μετά τι, ο άνθρωπος. Και γι' αυτό επιλέξαμε και επέλεξα και εγώ να αναπτύξω μαζί σας αυτό το θέμα, η ενδυνάμωση της ζωής και της ψυχής των ανθρώπων με καρκίνο και βέβαια κυρίως ως ένα μήνυμα, δώσ' μου το χέρι για να ξεπεράσω και αυτό. Γιατί όντως
ένα άτομο το οποίο διαχειρίζεται μία νόσο όπως είναι ο καρκίνος, αλλά δεν είναι η μόνη νόσο που είναι δύσκολη και απαιτητική, αλλά εμείς σήμερα μιλάμε για αυτή τη συγκεκριμένη νόσο, είναι ακριβώς αυτό που κάνει. Μονίμως ξεπερνάει κάτι. Ο λόγος που δεν θα αγγίξουν καν την νόσο γενικά, πρώτον δεν είμαι γιατρός. Έχω εκπαιδευτεί ως ψυχολόγος σε άλλα θέματα. Δεύτερον είναι διότι ειλικρινά, λόγω της δουλειάς μου, έχω μεγάλο σεβασμό για τα άτομα τα οποία έχουν βιώσει μία αναπηρία ή μία νόσο. Κανείς δεν την ξέρει καλύτερα την νόσο αυτή που λέγεται καρκίνος από εσάς. Οι γιατροί είναι άριστοι επιστήμονες, με άριστες γνώσεις, αλλά και εμείς, οι ειδικοί της ψυχικής υγείας, είμαστε καλά οπλισμένοι να διαχειριστούμε και να σας υποστηρίξουμε. Αλλά αν μιλάμε για ποιος ξέρει καλύτερα τον καρκίνο, ειλικρινά είστε εσείς και όποιοι από εσάς το παλεύετε. Θα αρχίσω αρχικά με την ορολογία ενδυνάμωση. Η ενδυνάμωση έχει μία διαφορετική ερμηνεία από αυτή που την γνωρίζουμε βάσει τα λεξικά. Η ενδυνάμωση, empowerment που λένε οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, εγγλόφωνοι τέλος πάντων, είναι μία φιλοσοφία, μία αντίληψη όπου καλούνται τα άτομα να αναπτύξουν μία σειρά από δεξιότητες, και θα σας τις πω σε λίγο, να μπορέσουν όχι να δείχνουν δυνατοί, αλλά να μπορέσουν να είναι δυνατοί ατομικά. Το να είμαι εγώ βοηθός κάποιου σημαίνει ότι εγώ μονίμως είμαι το δυνατό άτομο και μοιράζομαι κάποια βοήθεια με το άτομο που χρειάζεται τη βοήθεια. Η ενδυνάμωση, η φιλοσοφία της έχει εντελώς μια άλλη πραγματικότητα. Μιλά και υποστηρίζει ότι τα άτομα που χρειάζονται να εντοπίσουν το δυναμισμό τους, το θάρρος για να τα απεξέλθουν καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες, χρειάζεται να τους βοηθήσουμε όλοι εμείς να αποκτήσουν μια σειρά από αυτές τις δεξιότητες για να μπορούν όντως να νιώσουν δυνατοί και να είναι δυνατοί καθημερινά. Ποιες είναι κάποιες από αυτές τις δεξιότητες? Είναι η ενίσχυση. Είναι να μάθουν να σταθεροποιούν τη ζωή τους. Είναι να αντιληφθούν ακριβώς τι ανάγκες έχουν για να υπάρχει λειτουργικότητα στη ζωή τους. Είναι να συνεχίσουν να υπάρχουν ανακαλύψεις διάθεσης. Να σηκωθώ το πρωί, να το παλέψω, να βγω, να κάνω, να φιλήσω το παιδί μου, να περιμένω το εγγονάκι μου κτλ. Οι δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, στα οικογενειακά μέλη, στους γύρους ανθρώπους. Η αυτοπεποίθηση προς εμένα, τον κάθε εμένα και την κάθε εμένα. Δηλαδή αυτό που λέμε να έχω αυτοπεποίθηση και αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι δεξιότητα. Η αποδοχή της διάγνωσης είναι μέσα στις δεξιότητες, είναι μέσα δηλαδή στους παράγοντες που βοηθάνε να αποκτήσει αυτή η δεξιότητα. Σε κάθε νόσο, αρχικά, ο ασθενής, ο άνθρωπος μετά από την ασθένεια και όλα τα μέλη που στέκονται γύρω του και γύρω της, οφείλουν να αποδέχονται τη διάγνωση, τη βασική. Και θα δούμε γιατί. Και βέβαια, έτσι θα υπάρχει η προαγωγή της ποιότητας της ζωής. Εγώ αυτό ελπίζω να κάνω μέχρι το τέλος, χωρίς να σας κουράσω και να είμαι πρακτική και κατανοητή, να σας βοηθήσω να φύγετε από εδώ και να αναλογιώσετε κάθε μέρα πώς θα βελτιώσω και θα αυξάνω την ποιότητα ζωής. Θέλω να σας διαβάσω λιγάκι. Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν έχουμε έτσι ένα πλούσιο ποσοστό βιβλιογραφίας για την ενδυνάμωση, αλλά μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Σίγουρα οι πιο πολλοί ξέρετε λιγαντικά, διαχειρίζεστε υπολογιστές, έχετε παιδιά, γαμπρούς, νύφες, εγγόνια. Στην αγγλική γλώσσα μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλά βιντεάκια να σας δείχνουν πρακτικά χωρίς λόγια τι σημαίνει να ενδυναμώσω τον εαυτό μου.
θα σας παρότρινα να το κάνετε. Και αυτοί που δεν ξέρετε, μάλλον οι μεγαλύτερες κυρίες που ίσως να μην έχετε ασχοληθεί με τον υπολογιστή, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας το ξέρουν. Βάτους να δουλέψουν. Θα σας διαβάσω πολύ γρήγορα απλώς κάποια χαρακτηριστικά που εξηγούν τι εννοούμε, τι όχι σωματική ενδυνάμωση, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά η ψυχική ενδυνάμωση. Γιατί απόψε γι' αυτό μιλάμε, για την ενδυνάμωση της ζωής σας μέσα από την ενδυνάμωση της ψυχής. Αντιλαμβανόμαστε σίγουρα όλοι ότι η ψυχή δεν είναι βιολογικό όργανο. Η ψυχή όμως είναι ένα περίεργο σύμπαν μέσα στο μυαλό μας, το οποίο κυβερνά και το σώμα και το μυαλό μας. Και γι' αυτό είναι σημαντική την ψυχή να κατανοήσουμε πώς τη βλέπουμε. Όταν λέμε ψυχή, τι εννοούμε. Εντάξει. Πρώτο χαρακτηριστικό, η ψυχική ενδυνάμωση είναι αυτό. Αρχικά ο άνθρωπος πιστεύει πως η αποτυχία δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά μία στάση στην πορεία προς την επιτυχία. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Ο άνθρωπος έχει επίγνωση των αδυναμιών του και προσπαθεί να τις βελτιώσει. Γιατί αδυναμίες έχουμε όλοι. Πάντα. Το θέμα είναι πώς τις κοιτάμε στα μάτια και τι τις κάνουμε. Τρίτο χαρακτηριστικό. Ο άνθρωπος γνωρίζει ότι η δύναμη δεν είναι συνώνυμη της εξουσίας. Άρα όταν μιλάμε να δυναμώσω, θα δυναμώσω για να ζήσω, όχι να εξουσιάζω και να είμαι τάφρος και να τους κάνω όλους που μάλλω. Γιατί πολλές φορές η δύναμη έχει ιστορικά, παγκοσμίως, παραμεινεθεί ότι αν είμαι δυνατός, είμαι και ικανός να εξουσιάζω τους γύρω μου. Όχι ακριβώς. Η υπερεξουσία είναι και μία ασθένεια ψυχής. Τέταρτο χαρακτηριστικό. Έχει οξία αντίληψη των συναισθημάτων του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως θα πούμε κι άλλα γι' αυτό σε λίγο για να μην σας μπερδεύω. Πέμπτο χαρακτηριστικό. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πως το είμαι δυνατός δεν είναι το ίδιο με το αντέχω στον πόνο. Η αντοχή του πόνου, πολύ λίγο θα πω εδώ πέρα, σημαίνει ότι μοιράζομαι τον πόνο μου. Η αντοχή του πόνου δεν είναι, δεν εκφράζομαι. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν πάρα πολλοί ασθενείς. Και βέβαια, πολύ σημαντικό έκτο χαρακτηριστικό, ο άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση, θα το πω τώρα και για όλους εμάς που είμαστε εδώ ενήλικοι, αλλά και όσους από εμάς έχουμε παιδιά, όσοι από εμάς μπορεί να έχουμε σύντομα ή έχουμε και εγγόνια. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι αυτονόητο, δεν έχει ημερομηνία λήξεως, είναι μία σταδιακή εξελιζόμενη διαδικασία. Από την ημέρα που ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί στα δύο του και να πει τα πρώτα 5-6 λογάκια για να εξυπηρετηθεί, από εκεί και πέρα αρχίζει η ανάπτυξη και το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης. Και η αυτοπεποίθηση σταματάει να χτίζεται όταν πλέον καλούμαστε να πάμε κάπου αλλού. Αυτό το ξέρουμε και ως γονείς και ως παππούδες. Άρα, μην περιμένουν τα παιδιά μας στα 12, 13, 14 που θα έχουν αυτοπεποίθηση. Με ποιανού μάτια, ποια αυτοπεποίθηση, αφού είναι κάτι που χτίζουμε σε όλη μας τη ζωή. Η ενδυνάμωση έχει αποδείξει η επιστήμη, γιατί στο εξωτερικό τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες για την ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση του ανθρώπου. Έχει αποδεχθεί ότι επηρεάζει 4 βασικούς άξονες της ζωής του ανθρώπου. Και αυτό όταν εγώ εκπαιδεύτηκα πριν από πολλά χρόνια και το είπανε, ειλικρινά τότε κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό να στεκόμαστε στα πόδια. Όχι να δείχνουμε ότι στεκόμαστε, αλλά ειλικρινά να αναπτύξουμε δεξιότητες να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια. Και επηρεάζει τη ζωή μας γνωστικά, δηλαδή επηρεάζει το πόσο καλά μπορούμε να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Μας επηρεάζει τον άξονα ζωής στο ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι, πώς νιώθουμε. Επηρεάζει την ψυχοκοινωνική μας ένταξη, πώς ζω.
Και βέβαια, αυτό που ήταν κάτι που δεν το είχα αντιληφθεί μέχρι την τελευταία εκπαίδευση που είχα πριν κάποια χρόνια στην Αγγλία, όταν δούλευα σε πάλι εθελοντικά σε ένα τέτοιο σύλλογο, γιατί αυτό και εμείς αρχίσαμε στην Ελλάδα να κάνουμε στο εξωτερικό, όταν πηγαίνεις εθελοντής σε ένα σύλλογο, μπορεί να έχεις και 7 εκπαιδεύσεις. Ο κάθε σύλλογος οφείλει να εκπαιδεύσει τους εθελοντές στο δικό του οργανισμό για να καταλάβουμε εθελοντής εμείς τι κάνουμε. Όχι τι κάνει ένας εθελοντής, αλλά γιατί είσαι σε αυτό το σύλλογο. Εμείς ποιος είναι, ποιος είναι ο σκοπός μας, ποιοι είναι οι στόχοι μας. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την εκπαίδευσή μου. Είχα μάθει και μας είχαν ενημερώσει ότι η ενδυνάμωση επηρεάζει και τον άξονα της ζωής μας, τον οικονομικό άξονα. Μας επηρεάζει και στην ικανότητα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τη δουλειά μας. Μπορεί, χρειάζεται. Όχι, δεν πειράζει, μην είναι για μας, αφού είναι ανεκτρομάζει. Άρα ξέρουμε ότι αν ένα άτομο μπορεί να σταθεί στα πόδια του, δεν είναι απλώς όμορφο και ωραίο, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι ικανοτήτων γιατί επηρεάζει όλη την ύπαρξή μας. Ο στόχος της ενδυνάμωσης είναι ο άνθρωπος να είναι σε θέση να ελέγχει, να καθοδηγεί και να εμπλουτίζει τη ζωή του, αλλά μόνος του, όχι μονίμως να περιμένει κάποιον άλλο να το κάνει. Άρα για τι μιλάμε. Μιλάμε για μία φιλοσοφία ενός ασθενή με καρκίνο. Έχω καταλάβει μέσα από την εμπλοκή μου και σας το λέω έτσι αυτό σαν μήνυμα, σαν σκέψη μάλλον, το σώμα μου πονάει, λέει ένας ασθενής, αλλά η ψυχή μου πεινάει. Όταν δεν μπορεί ένας ασθενής να φύγει από αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ σήμερα, να δημιουργήσουμε μία σκέψη μας, είμαι ασθενής, αλλά πίσω από τον ασθενή και πέρα από τον ασθενή παραμένω να είμαι η Μαρίνα, η Ειρήνη, η Χαρούλα, η Βαρβάρα, η Αλεξάνδρα, η Χαρούλα. Και όλοι, εγώ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα, δεν θα μιλήσω πλέον για τον ασθενή. Εγώ θα μιλήσω ακριβώς γι' αυτό. Ο άνθρωπος πίσω από την ασθένεια. Άρα τι λέμε. Κάποιος είναι ασθενής, μακάρι να υπήρχε και γιατί εδώ μέσα, υπάρχει κανείς, αλλά έχουμε νοσηλεύτριες, νομίζω. Αυτό που έχω διαβάσει τόσα χρόνια και έχω μάθει από τους ίδιους τους ανθρώπους σε διάφορους συλλόγους που ασχολούνται με το θέμα τη διαχείριση της νόσος του καρκίνου, και επιτρέψτε μου συνεχίζω να λέω νόσο του καρκίνου, γιατί είναι μία ασθένεια, αλλά δεν είναι η μόνη. Και είναι καλά να την ξέρουμε ότι είναι ασθένεια, άρα σαν ασθένεια έχει τις θεραπείες της, έχει αρχικά εντάξει πέρα από την πρόληψη, μιλάμε όταν πλέον μας εμφανιστεί στη ζωή μας αυτή η νόσο. Έχει πλάνο θεραπείας, έχει στρατηγικές θεραπείες, αλλά κάποια στιγμή ο ασθενής σταματά να είναι ασθενής και οφείλει να συνεχίσει να είναι άνθρωπος. Αυτό που έλεγα, κάποιος είναι ασθενής και σε αυτή την νόσο, την νόσο του καρκίνου, κυρίως πολλές φορές αν το μετρήσουμε για μήνες. Όσο βρίσκεται δηλαδή ο άνθρωπος στο πρόγραμμα της κύριας και της βασικής θεραπευτικής αγωγής. Όταν λέμε θεραπευτική αγωγή εννοούμε φάρμακα και ό,τι άλλες θεραπείες έχει το πρωτόκολλο της νόσου. Μετά χρειάζεται να αναγνωρίζεται ο άνθρωπος πίσω από την ασθένεια. Αυτή όμως την αναγνώριση, αγαπημένοι μου φίλοι, την κάνετε εσείς οι ίδιοι και μετά μας καλείτε όλους εμάς. Μέλη της οικογένειας, δηλαδή τους συζύγους, τα παιδιά, τα εγγόνια αν είναι ικανά να κατανοήσουν και να ανοίξω λίγο μία παρένθεση, μπορεί να σας κουράσω. Όταν μιλάμε για τα εγγόνια σε αυτή την νόσο, θα πω και άλλα παρακάτω, αλλά τώρα θέλω να πω κάτι. Για τα εγγόνια σας από τη στιγμή, πες το ρωτάσω, από τη στιγμή που θα τα έχετε στο σπίτι σας, έστω τρεις φορές και τρεις ώρες την εβδομάδα, δεν θα τους πείτε το όνομα της νόσου, προς Θεού. Δεν θα τους πείτε σε ποιο στάδιο θεραπείας είσαστε, αλλά οφείλετε και αυτό το παιδάκι
τριών χρονών να του εξηγήσετε ότι ξέρεις κάτι. Η γιαγιά ή ο παππούς δεν είναι κάθε μέρα πολύ καλά. Έχουν αδυνατήσει λίγο τα ποδαράκια, πονάει η κυλίτσα, εύκολα πονάει το στομάχι, γι' αυτό όταν μας βλέπεις να μην χαμογελάμε, να μην θέλουμε να παίζουμε, δεν είμαστε θυμωμένοι να ζήσουμε. Γιατί έτσι αυτό το εγγονάκι στα τέσσερα θα μπορείτε να του πείτε, έλα εδώ η δουλειά, σε παρακαλώ μπορείς τον παππού να τον φέρεις λίγο το νερό που έχω πάνω στο τραπέζι. Ή στα πέντε να πεις στον γιογάκι, ο παππούς ή ο μπαμπάς ή η μαμά, σήμερα δεν είναι στα καλά, είπαμε, έχει κάποιους πόνους στο σώμα. Ας μην κάνουμε θόρυβο, πήγαινε παίξε φρόνημα με τον αδερφό σου, με την αδερφούρα σου. Αυτό δεν το κάνουμε ακόμη ως μία καθηγητική μας στην χώρα. Και αυτό έχει, το νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα, κάποιες δυσκολίες που μπορεί να έχει στην καθημερινότητα. Ωραία. Λέμε ότι χρειάζεται να αναπτύξετε μία καινούργια φιλοσοφία. Πώς αρχίζουμε? Το πρώτο βήμα είναι καθαρά αυτό που λέω εγώ, η περιβόητη και είναι όντως άσκηση σε πολλές σχολές ψυχοθεραπείας. Εγώ και ο καθρέφτης μου μαθαίνουμε να μιλάμε και να αγαπάμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη μας. Εκεί πέρα είμαι εγώ και ο εαυτός μου. Από την ύπαρξη της ύπαρξής μας.
Γι' αυτό είχα γελάσει όταν κάποιοι πληρώνουν 125 ευρώ για μία μέρα να κάνουν το σεμινάριο για ιδιοθεραπεία σε ορθοπαιδεία. Λέτε, σε μένα θα το κάνω δωρεάν. Το ίδιο σεμινάριο και μάλλον καλύτερα, γιατί το έκανα και εγώ στο εξωτερικό. Αυτό όμως το λέω έτσι για να σπάσουμε λίγο τη σοβαρότητα του θέματος, αλλά να δούμε ότι όντως και γιατί πληρώνει ο άνθρωπος της Δύσης σήμερα χρήματα να πάει σε σεμινάριο να μάθει να γελάει. Γιατί το γέλιο βιοχημικά στον εγκέφαλο έχει αποδειχθεί με τις οικονοποιήσεις του εγκεφάλου που μπορούν να κάνουν τώρα τα διάφορα συστήματα μαγνητικής. Έχουν αποδείξει απίθανα πράγματα. Τίποτε δεν ξυπνάει τον εγκέφαλο και τις συνάψεις μας, ξέρετε, αυτά τα φιμ-φιμ που βλέπουμε στην τηλεόραση, τα μικρά σωληνάκια δηλαδή που πετάνε υγρά και κάνουν σπίθες. Αν όχι, μπείτε στο YouTube, ή τα παιδιά σας οι μεγαλύτεροι, θα σας δείξουν ακριβώς πώς λειτουργεί πλέον ο εγκέφαλος. Σήμερα τον βλέπουμε τον εγκέφαλο. Και έχουν κάνει πάρα πολλές σοβαρές έρευνες με το χιούμορ, τα αστεία και το γέλιο, τι συμβαίνει. Και βέβαια, σήμερα στα καλύτερα πανεπιστήμια της Σουηδίας, της Γερμανίας και κυρίως στην Αμερική, γιατί είναι λίγο πρωτοπόροι οι Αμερικάνοι σε αυτά, υπάρχουν σοβαρά πανεπιστήμια που εμείς πηγαίνουμε και δίνουμε 2 και 3 εκατομμύρια για μία εβδομάδα, λίγα λέω, που χρησιμοποιούν, πέρα από την πνευματική αγωγή, την αγωγή της πίστης, της προσευχής και της πίστης. Το επόμενο είναι πάρα πολύ ασκήσεις γέλη, γιατί έχουν βγει και στις καρπαθήσεις, τις καρδιακές παθήσεις, υπέρταση, χολεστερίνη, ζάχαρο, όλα αυτά, αλλά και στις μορφές καρκίνου, πολλές μορφές, χρησιμοποιούν ως μία βασική θεραπευτική αγωγή, κυρίως μετά από το βασικό ιατρικό πακέτο θεραπείων, το γέλιο και το χιούμορ. Και έχουν βρει μεγάλα ποσοστά, δεν έφερα τα νούμερα γιατί αν θέλετε μπορώ να σας τα δώσω, αλλά με ένα κλικ σήμερα τα διαβάζουμε όλα παντού. Εγώ απλώς ήθελα να σας περάσω αυτό το μήνυμα. Άρα πλέον το να γελάμε και με την ασθένειά μας, ας μην είναι ταμπού. Έχω βρει τον εαυτό μου σε πολλές συναντήσεις σαν ψυχολόγος, απλώς ανοίγω λίγο την παρένθεση, κυρίως τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα, το 89-90, όταν πηγαίναμε και μιλούσαμε με ασθενείς και έδινε ένα γέλιο, υπήρχαν μέλη της οικογένειας, η φίλη μου λέει, καλά, τι γελάτε, κοίτα το δώρο πως είναι. Εντάξει, είναι ασθένεια, αλλά ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δηλαδή ήταν, χρειάστηκε χρόνια και εμείς, εντάξει, όπως και αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες, να ενημερωθούμε ορθά ότι αυτό που κάνουμε όταν γελάμε προς τον κίνδυνο, προς τον πόνο, προς τον φόβο, το κάνουμε γιατί θα μας βοηθήσει, όχι δεν κοροϊδεύουμε, άρα δεν είναι ταμπού. Η σιωπή και η απόσυρση όμως, το αντίθετο από αυτά που είπαμε, αποδείχθηκε ακριβώς αυτό. Ότι ένα άτομο που σωπαίνει, που αποσύρεται από την ενεργή ζωή, μέσα του δημιουργεί την αίσθηση της ανικανότητας. Τι είναι η αίσθηση της ανικανότητας για εμάς τους ψυχολόγους? Δηλαδή κάνει κάποιον να νιώσει ότι είναι ανήμπορος, ανήμπορο. Και ποιο είναι βέβαια αυτό το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι το σώμα θα πονάει πιο πολύ όταν το άτομο κλείνεται και αποσύρεται και βέβαια η ψυχή θα πονάει ακόμη πιο πολύ από το σώμα. Και ελπίζω όλοι μαζί μετά από σήμερα να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό, να σταματήσουμε αυτό το λαβύρινθο που μπαίνουν πολλοί ασθενείς που καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν την νόσο του καρκίνου. Το χιούμορ, και θα κλείσω με αυτό, εδώ όσον αφορά το χιούμορ έχει αποδειχθεί το εξής, ότι βοηθάει στο γνωστικό μας κομμάτι. Δηλαδή μας χαλαρώνει έτσι όπου βοηθάει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, που σκεφτόμαστε για τα πράγματα.
Άρα βοηθάει το γνωστικό κομμάτι. Βοηθάει το κοινωνικό, γιατί όταν μπορούμε να χαλαρώσουμε, όταν ένας ασθενής μπορεί και μετά να χαλαρώσει, χωρίς να συνεπάρχει με κόσμο, και εκεί νιώθει ότι είναι ενταγμένος. Βελτιώνεται η καθημερινότητα, γιατί υπάρχει κοινωνικοποίηση. Υπάρχει βελτίωση σε αυτό που λέμε στην ψυχολογία, στο ψυχοαναλυτικό, δηλαδή στη διάθεσή μας. Όταν είμαστε χαλαροί και δεν πονάμε τόσο, σαφώς έχουμε διάθεση να κάνουμε πιο πολλά, να πειραματιστούμε, να εκφραστούμε. Και πάλι, το διάβασα και αυτό, αυτό το διάβασα πριν 3 εβδομάδες που έκανα μια άλλη έρευνα για το χιούμορ για τα παιδιά, γιατί έχουμε και παιδιά με καρκίνο, και εγώ σαν σχολική ψυχολόγος έχω και αυτά στο κέντρο μας, πηγαίνω στα σχολεία. Διάβασα ότι το χιούμορ επηρεάζει και το οικονομικό επίπεδο του ανθρώπου και της οικογένειας. Γιατί όταν κάποιος πάλι είναι σφιγμένος, κλειστός και έχει αποσυρθεί, εύκολα δεν βλέπει. Άρα όλο το οικονομικό επίπεδο της οικογένειας χάνεται και μετά αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Σαφώς το πιο σημαντικό πράγμα είναι ποτέ να μην ξεχάσετε όλοι εσάς και όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε μαζί σας και συνυπάρχουν μαζί σας, είναι το βασικό πλάνο διαχείρισης αναγκών. Τι σημαίνουμε, τι εννοούμε αυτό. Η πρώτη ανάγκη ενός ασθενή είναι η τακτική ενημέρωση από το βασικό θεράπο γιατρό και μετά από τη βασική ομάδα υλικών. Το δεύτερο είναι η σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό, με τους γιατρούς που έχει ο ασθενής. Αυτή η εμπιστοσύνη, η σχέση εμπιστοσύνης οφείλει να αρχίσει από την αρχή, αλλά να κρατήσει όσο το χρειαζόσαστε τον γιατρό. Τα έχω πει και στους γιατρούς και στις νοσηλεύτερες αυτά. Εκεί τα λέω λίγο πιο πλέον μετά από 30 χρόνια, τα λέω λίγο πιο αυστηρά. Γιατί λυπάμαι να το πω, δεν μπορείτε να το μεταφέρετε στους φίλους μας τους γιατρούς, το ξέρετε οι τοπικοί και οι Θεσσαλονίκες οι πιο πολλοί, γιατί τα λέμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Να μοιραστούμε αυτά που ο κάθε τομέας γνωρίζει. Έχουμε παρατηρήσει μέσα από τους ασθενείς και τις οικογένειες εμείς στον τομέα της ψυχικής υγείας, ότι δυστυχώς αυτό ακόμη είναι βρεφικό. Είναι σε βρεφικό στάδιο στη χώρα μας. Δεν θα έπρεπε να είναι. Ένας γιατρός που κάθεται και ανοίγει ένα φάκελο σε οποιοδήποτε ασθενή, κυρίως με τέτοια απαιτητική νόσο όπως είναι ο καρκίνος, δεν μπορεί να την κλείσει έτσι αμέσως. Είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι στην κρατική δομή, στο ΕΣΥ που λέμε. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό είναι θέμα του κράτους. Είναι θέμα των ιατρικών συλλόγων. Να βελτιωθεί πάρα πολύ αυτή η εκπαίδευσή τους. Αυτό οφείλω να το πω. Βέβαια, έχω ακούσει και κάποιες ιστορίες ανθρώπων πώς μιλάνε για τους γιατρούς τους και για τους άλλους ειδικούς που λυκράνε μπράβο τους. Έχουμε ελπίδα. Έχουμε ελπίδα. Αυτό μπορώ να το πω. Και το τρίτο βήμα είναι η τακτική ενημέρωση προς τα μέλη της οικογένειάς σας. Αυτό μπορεί να γίνει αν το χρειαζόσαστε και από τους γιατρούς, αλλά αυτό που δείχνουν οι διάφορες μορφές ερευνών που γίνονται σε άλλες χώρες που καταγράφουν, είναι οι ίδιοι ασθενείς θέλουν να είναι οι πρώτοι στη σειρά ενημέρωσης, να μην το μάθει πρώτα ο σύζυγος ή τα παιδιά και μετά ο ασθενής. Σε πιο πολλές χώρες της Δύσης αυτό είναι νομικό πρωτόκολλο το νοσοκομείο και το κλινικό. Ξέρω ότι και στην Ελλάδα πάει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δύσκολο περνάει. Και το δε, και επίσης, ο ίδιος ο ασθενής να επιλέξει πότε και πώς και πού θέλει να ενημερωθούν τα δικά του άτομα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θέλω να το συζητήσω μεταξύ μας, το τι λένε τα πρωτόκολλα του εξωτερικού. Κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, θέλω να αναφερθώ σε μία έρευνα που έγινε πριν 2 χρόνια. Είναι από τις πιο μοντέρνες στη δομή έρευνας.
Αυτή η έρευνα τι κάνει. Μία ομάδα επιστημόνων στην Αμερική παρακολούθησε πάνω από 1.300 συζητήσεις ασθενών με καρκίνο, διάφορες μορφές, ενήλικες βέβαια πάντα, να εστιατοποιήσουμε κάπου στους ανήλικες, παρακολούθησε τα Instagram τους και τα Facebook. Παρακολούθησε με δικά τους άδεια, δηλαδή τις συζητήσεις που κάνανε και κατέγραψε τις συζητήσεις για 8 μήνες. Αυτό είναι επιστημονικά μια πολύ δύσκολη διαδικασία γιατί έπρεπε να καταγράψουν ό,τι βρίσκουν. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και φωτοτυπία σε μορφή φωτοτυπίας και μετά να τις αναλύσουν και να τις βγάλουν σε ομάδες. Λίγο πολύ θα διαβάσω τα αποτελέσματα που είναι πολύ σημαντικά και αυτά θέλουν και οι ερευνητές να περάσουν. Καταλάβατε ότι αυτά που θα σας πω είναι στην πλειοψηφία των ίδιων των ασθενών, στην συζήτηση με αγαπημένα τους άτομα ή μεταξύ τους, τι αφήσανε ως μήνυμα. Τι είναι δηλαδή σημαντικούς για αυτούς. Δεν θα σας τα διαβάσω στα αγγλικά, θα τα έκανα με μετάφραση στα ελληνικά. Το πρώτο είναι ότι αναφέρουν πολύ συχνά την ανάγκη να προσδιορίσουν την υγεία τους. Δηλαδή την εικόνα που έχουν για την υγεία τους. Τι σημαίνει όταν μιλάω για την υγεία μου. Αυτό το συζητούσαν πάρα πολύ όταν λέγανε θέλω να είμαι καλά. Και αρχίσανε οι διάλογοι. Δηλαδή τι εννοείς να είσαι καλά. Τι σημαίνει για σένα να είσαι καλά. Ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Να υπάρχει το περιθώριο να γίνεται μια προσδιορίση της υγείας και της έννοιας της υγείας. Το δεύτερο είναι η αίσθηση της εμπιστοσύνης. Ήταν πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που καταπολεμήσαν τα πρώτα πρωτόκολλα θεραπείων της νόσων να αρχίσουν να νιώθουν εμπιστοσύνη μάλλον στη ζωή, στους εαυτούς τους, στους αγαπημένους τους και πάλι έλεγοντας. Το τρίτο σημαντικό είναι συζητούσαν πώς να έχουν συνεχιζόμενη συμμετοχή. Η συμμετοχή στη ζωή είναι σημαντικό θέμα. Το επόμενο που καταγράφηκε είναι η αναζήτηση για η αναθεώρηση την αίσθηση του εαυτού. Είναι λίγο επιστημονικά, θα το πω πολύ απλά. Είναι σημαντικό να αρχίσουν τα άτομα να αναρωτιούνται. Αυτό ήμουν εχθές, αυτό είμαι σήμερα, αλλά για το αύριο εγώ, Ειρήνη, θέλω να νιώθω έτσι. Θέλω να κάνω αυτό, δηλαδή να προσδιορίσω ποια είμαι. Γιατί ένα άτομο που διαχειρίζεται την νόσο του καρκίνου περνάει πολλά στάδια και χάνει λίγο τον εαυτό του. Το σημαντικό είναι όμως ότι τα ίδια τα άτομα δείξανε ότι τους προβληματίζει αυτή η ανάγκη, αυτή η αναζήτηση. Το άλλο είναι η διάθεσή τους για ζωή. Είχανε και έχουνε, εκφράσανε ότι ναι, εγώ θέλω να ζήσω. Και θα ζήσω. Πρέπει να ζήσω. Οφείλω να ζήσω. Άρα υπάρχει διάθεση για ζωή και ποιοτική ζωή από τα άτομα τα οποία καταπολεμούν την ασθένεια της νόσου. Είπαμε, τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο μετά από την ασθένεια. Το άλλο είναι το εξής. Να έχουν την ευκαιρία, να τους δώσουν την ευκαιρία κυρίως οι γιατροί να εκφραστούν κάθε τόσο τι στόχους βάζουν οι ίδιοι για το πλάνο θεραπείας. Να μην λένε μόνο ειδικοί θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Ο ασθενής σε όλες τις ασθένειες και όσοι δουλεύουν στο ιατρικό κόσμο και στη δικιά μας τη χώρα που έχουμε παρατηρήσει, ο ασθενής οφείλει και θέλει να έχει την ευκαιρία να μιλήσει και ο ίδιος ή η ίδια τι θέλει να κάνει στον εαυτό του να είναι καλά. Άλλο το τι θα αποφασίσει τελικά από την ομάδα των ειδικών. Αλλά ο ασθενής είναι καλά να έχει αυτή την ευκαιρία έκφρασης. Και βέβαια αυτή η έρευνα θεωρεί μέσα από την καταγραφή αυτών των εκφράσεων των ασθενών, ένα από τα βασικά πράγματα που βρήκανε
είναι ότι οι ασθενείς, όταν μιλούσαν ως άνθρωποι πλέον, προσπαθούσαν να θέλανε να αναγνωριστούν ότι έχουν και τη δύναμη να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη και σε άλλους. Αυτό που λέμε, ναι, έχω μια ασθένεια, την παλεύω, αλλά μπορώ να κρατήσω το παιδί, μπορώ να βοηθήσω και την θεία μου που είναι άρρωστη ή μπορώ να βοηθήσω τη συναδέλφισσά μου που έμαθα ότι έχει παρόμοια προβλήματα υγείας. Και αυτό, εγώ αν με ρωτήσετε, πιο πολλές από εσάς σας βλέπω να κινείστε, νομίζω ότι αυτό το πρωτόκολλο ήδη το τηρείτε. Άρα ίσως γι' αυτό και είστε ξανά εδώ. Γιατί πιο πολλές σας είτε εκφράζετε τους εαυτούς σας ή τους συζύγους ή παιδιά ή συγγενείς με αυτή την νόσο, δείχνει σε μένα ότι να είσαστε εδώ, γιατί, δηλαδή, τι προσπαθώ να πω, υποστηρίζετε και όλα αυτά που είπαν οι ίδιοι ασθενείς αυτή την έρευνα. Είμαστε εδώ και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους. Γιατί τέτοιες δράσεις ακριβώς αυτό κάνουμε. Αν μου επιτρέψετε, και μετά θα αρχίσει η δικιά σας η συμμετοχή, εντάξει, υπάρχουν στο διαδίκτυο, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, είπαμε τι να την κάνουμε, αυτή είναι η γλώσσα, δεκάδες, εκατοντάδες ευχές, μηνύματα, ρητά, τι μπορεί να διαβάσει ένας άνθρωπος που παλεύει μια νόσο, ανεξαρτήτως ονόματος, και πάλι το διευθυνίζω αυτό, αλλά κυρίως όταν η νόσο είναι τόσο πολυεπίπεδη και απαιτητική, και αυτά, και εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία μηνύματα, αυτό για το τέλος. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα, το είπε ο ηθοποιός, ο Christopher Reeve, ο λεγόμενος Superman, αν θυμάστε, ένας λεβέντης 3 μέτρα που λένε, έκανε υπασία, με μία μικρή πτώση, έμεινε παράλυτος, εντελώς, μόνο τα μάτια κλείνουσε και βέβαια μετά σιγά σιγά το σώμα του τον πρόδωσε κάπως. Και αυτό που είπε μετά από κάποιους μήνες που συνήλθε, αυτό που λέμε που πέρασε το πρώτο πρωτόκολλο θεραπείων και μπόρεσε δηλαδή να έχει συνείδηση, να συνειδητοποιεί τον κόσμο, είπε: μόλις επιλέγεις την ελπίδα, όλα μπορούν να γίνουν. Αυτό είπε αυτός. Ένα άλλο που μου άρεσε, αυτό είναι από ένα σύλλογο γυναικών στην Αμερική, όπως καλείτε εσείς. Εντάξει, είναι ο σύλλογος των κοριτσιών, των μαχητών κοριτσιών, έτσι λέγονται. Και λέει εδώ πέρα, είμαι πιο δυνατή γιατί πάλεψα έναν γίγαντα και τον κέρδισα, τον νίκησα. Ο πρώτος ο γίγαντας, όλοι σας εδώ μέσα τον έχετε νικήσει και είναι ο πιο δύσκολος γίγαντας. Αλλά ο πιο ουσιαστικός γίγαντας να παλέψετε είναι αυτό που κάνετε, η συμμετοχή στη ζωή. Είμαι πιο δυνατή γιατί έπρεπε να είμαι. Είμαι πιο χαρούμενη γιατί έχω μάθει τι είναι σημαντικό. Στέκομαι πιο όρθια, πιο ψηλή, δηλαδή, γιατί έχω επιβιώσει. Εγώ θα ήθελα όμως μαζί σας σήμερα να κάνουμε και αυτό το αφιέρωμα γιατί βρισκόμαστε κάθε χρόνο εδώ. Είναι γιατί υποστηρίζουμε τους αγωνιστές, εσάς, είναι γιατί θαυμάζουμε τους επιζώντας, συγγνώμη για τη λέξη, ίσως να υπάρχει και καλύτερη λέξη στα ελληνικά, δηλαδή αυτοί που έχουν μάλλον, ωραία, πόσα λεπτά, μου φαίνεται λίγο βαριά, αλλά αυτή είναι η λέξη, δηλαδή, παγκόσμια ημέρα. Το survivor,